μέρος αυτής της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τον Σταύρο τον Πλουμιστό με τη βοήθεια ενός βίντεο που έχει δημιουργήσει για εμάς. Ο Σταύρος ο Πλουμιστός λοιπόν μέσα από αυτό το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα θα μας δείξει πώς μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι στη ζωή μας και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε έως και 7 χρόνια περισσότερη ζωή. Λένε λοιπόν οι έρευνες ότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα ακόμα μήνυμα θετικής ψυχολογίας από τον Σταύρο Πλουμιστό. Ελπίζω να είστε σήμερα αισιόδοξοι και φυσικά να έχετε μια καλή διάθεση. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, νομίζω ότι σήμερα η δική μου καλημέρα έρχεται με την έμπνευση που είχα πρωί-πρωί να σας μιλήσω ακριβώς γι' αυτό. Πώς να γίνετε αισιόδοξοι. Πώς να μπορέσετε να βάλετε την αισιοδοξία στη ζωή σας και να προσθέσετε 7,5 με 8 χρόνια επιπλέον στη ζωή σας, αφού τελικά οι αισιόδοξοι βάσει ερευνών ζουν κατά 7,5 με 8 χρόνια περισσότερο. Επίσης οι αισιόδοξοι, όπως τουλάχιστον έχω εντρυφήσει τόσα χρόνια σε αυτή την εργασία ως σύμβουλος αφύπνισης του νου αλλά αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης πάρα πολλών ανθρώπων, έχω κατανοήσει ότι είναι πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η αισιοδοξία είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται στους άλλους και σου φέρνει αρκετά ωφέλη. Έχει αποδειχτεί τελικά ότι αν είσαι ένας καλός πολιτής, μπορείς και φυσικά έχεις υιοθετήσει την αισιοδοξία να πουλάς κατά 90% περισσότερα πράγματα. Αυτό μου πεις, αυτό είναι αισιοδοξία και πρέπει να το συνδέσουμε με αυτό? Όχι, αλλά έχει να κάνει πολύ με τα επαγγελματικά των ανθρώπων. Επίσης, η αισιοδοξία είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται και δημιουργεί μια πάρα πολύ καλή θετική δόνηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι τα κύτταρά μας, αυτά δηλαδή για τα οποία μας δίνουν την υγεία μας, λειτουργούν πολύ καλύτερα, τα λέω εξαιρετικά απλοϊκά, όταν είμαστε αισιόδοξοι, όταν έχουμε υιοθετήσει την αισιοδοξία. Θα μου πεις όμως, στην καθημερινότητα που έχω είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να καταβάλω τόσο πολύ μεγάλη δύναμη, προσπάθεια τέλος πάντων, ή να βάλω ιδέες στο μυαλό μου μιας αισιοδοξίας όταν μου πάνε όλα στραβά. Εδώ είναι και το μυστικό. Θέλω να ξέρετε ότι για να εγκαταστήσεις την αισιοδοξία χρειάζεται οπωσδήποτε 1 λεπτό το πρωί, 1 λεπτό το μεσημέρι και 1 λεπτό το βράδυ. Σας φαίνεται λίγο δύσκολο κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω. Αφιερώστε 1 λεπτό το πρωί για να πείτε τι ωραίο θα μπορούσε να συμβεί στη ζωή σου. Το μεσημέρι αφιέρωσε 1 λεπτό για να πεις το παλεύω ή το προσπαθώ ή το πέτυχα. Και το βράδυ αφιέρωσε 1 λεπτό στον εαυτό σου για να μπορέσεις να του πεις ένα ευχαριστώ, ένα μπράβο για την προσπάθεια. Αν αυτό το κάνετε περίπου στους 60 μέρες, όσο λοιπόν χρειάζεται ο εγκέφαλος για να εγκαταστήσει τη θεωρία της αισιοδοξίας, αφού 1 λεπτό το πρωί, 1 λεπτό το μεσημέρι και 1 λεπτό το βράδυ του υπενθυμίζεις τι πρέπει να κάνει, θα σας το κάνει. Επιπλέον, η αισιοδοξία δεν είναι κάτι τόσο πολύ απλό όπως λένε. Λένε ότι για να την εγκαταστήσεις στο μυαλό σου επίσης θα πρέπει να διαβάζεις για την αισιοδοξία, να είσαι ένας θετικός άνθρωπος, να θέλεις οπωσδήποτε να σου συμβεί κάτι όμορφο και ωραίο και φυσικά να θέλεις να μιλήσεις για αυτήν. Η αισιοδοξία, να ξέρετε, είναι ένα τεράστιο συναίσθημα που για μένα, τουλάχιστον στα χρόνια της εργασίας μου, πάνω από 20 τον αριθμό, θέλω να σας πω ότι είναι το μέγιστο, το πιο καταλυτικό συναίσθημα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, να το εμπεδώσει. Βέβαια, 25% είναι κληρονομική η αισιοδοξία και το 75% είναι επίκτητη, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορείς να την αποκτήσεις. Είναι θέμα θέλησης. 1 λεπτό το πρωί, 1 λεπτό το μεσημέρι και 1 λεπτό το βράδυ. Νομίζω είναι το τρίπτυχο, σε εισαγωγικά, τα μονόλεπτα της επιτυχίας, κυρίως της αισιοδοξίας. Α, και κάτι τελευταίο. Ο αισιόδοξος άνθρωπος να γνωρίζετε ότι έχει ως όπλο το χαμόγελό του. Ο άνθρωπος που είναι απεσιόδοξος είναι πάρα πολύ σκεθροπός, δεν είναι λαμπερός, δεν είναι φωτενός και δεν εκπέμπει. Επομένως, για μένα, που είναι φιλοσοφία μου, σας το προτείνω ειλικρινά να το κάνετε κι εσείς. Δημιουργήστε τις προϋποθέσεις της αισιοδοξίας στη ζωή σας και θα δείτε ότι θα σας δώσει πίσω αυτό που σας έλειπε. Μια θετική προαίρεση και μια καλύτερη ζωή. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ελπίζω να είστε καλά,
να είστε γεροί, φωτεινοί, δυνατοί και να απολαμβάνετε τα καλά της ζωής, παιδιά. Γιατί η ζωή μας δεν είναι λίγη, αλλά τις περισσότερες φορές την κάνουμε να είναι λίγη. Πολλά φιλιά! Μάλιστα, λοιπόν, σε ένα ακόμη αισιόδοξο θέμα θα περάσουμε αυτή τη φορά. Ήταν καλοκαίρι, λοιπόν, του 2020. Ναι, θα ξεκινήσω έτσι, θα σας πω μια ιστορία. Ήταν καλοκαίρι του 2020, μέσα στην πανδημία, μέσα στον COVID. Αποφάσισα, λοιπόν, να επισκεπτώ μια κοντινή παραθαλάσσια περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Πήγα, λοιπόν, στην όμορφη Πάργα. Ένα τριήμερο, να ξεκουραστώ, να απολαύσω τον ήλιο, τη θάλασσα. Τελευταία μέρα, λοιπόν, λίγο πριν να αποχωρήσω από το ξενοδοχείο όπου διέμενα, λίγο πριν επιστρέψω στην πόλη της Κοζάνης, αποφάσισα ως γνωστή έτσι, λάτρης των καλοκαιρινών, θα έλεγα εγώ, τοπίων, να φωτογραφηθώ και να φωτογραφήσω κάποια τελευταία σημεία εκεί στην περιοχή. Πριν φύγω λοιπόν από το ξενοδοχείο, λέω Λιτσάκι, δεν βγαίνει και μια ωραία φωτογραφία εδώ στις πισινάρες που έχει την ωραία την πισίνα με την ωραία διακόσμηση από πίσω. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν, στο φόντο που ήθελε να φωτογραφηθώ, λιαζόταν ένα ζευγάρι. Άρα. Ναι. Το ζευγάρι λοιπόν αυτό και συγκεκριμένα η κυρία του ζευγαριού προθυμοποιήθηκε να τραβήξουν τα πράγματά τους πιο εκεί για να έχω καλύτερη θέα της πισίνας και της διακόσμησης. Επίσης, προθυμοποιήθηκε να με φωτογραφίσει κιόλας, γιατί έβλεπε πως ο συνοδός μου, ναι, δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος με την εξέλιξη που είχε πάρει η αποχώρησή μας από την περιοχή. Μιλώντας λοιπόν μαζί της, γνωριστήκαμε, ο κύριος που την συνόδευε δεν μιλούσε ελληνικά. Τη ρώτησα λοιπόν από πού είναι και εκείνη μου είπε ότι είναι από την Καραϊβική. Καταλαβαίνετε ότι μόλις άκουσα Καραϊβική, λέω Λιτσάκι, λέω τι Καραϊβική, λέω και τι κάνετε, λέω ναι, στην Πάργα, λέω εσείς από την Καραϊβική. Ταξίδεψα, μου λέει, ωκεανού και έφτασα εδώ. Δεν έδωσα σημασία, λέω λογικά από την Καραϊβική για να φτάσει η Πάργα θα έχει ταξιδέψει αρκετά η κυρία. Ο σύντροφός της λοιπόν, ο κύριος που την συνόδευε και πάλι έτσι μιλώντας τα αγγλικά, μου είπε ότι την γνώρισε, ότι ερωτευτήκανε και ότι μαζί ζουν πια στην Καραϊβική. Η συγκεκριμένη λοιπόν κυρία μου έδωσε το Instagram της. Θα την ακολουθήσω, να με ακολουθήσει, ήταν γλυκύτατη, πανέμορφη. Όταν λοιπόν εγώ μπήκα στο Instagram, ανακάλυψα ότι η κυρία που μιλούσα δεν ήταν άνθρωπος. Ναι, θα μου πείτε τι μας λες τώρα Λίτσα. Και εγώ το ίδιο σόκα έπαθα. Ανακάλυψα πως το ταξίδι που μου έλεγε πως έχει κάνει στους ωκεανούς, δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως εγώ το φανταζόμουν. Η συγκεκριμένη λοιπόν κυρία ήταν μια γοργόνα. Μπορούμε παρακαλώ να δούμε τη φίλη μου τη Γοργόνα στην Καραϊβική. Ναι. Όταν λοιπόν είδα ότι η Μπάρμπαρα ήταν Γοργόνα, ενθουσιάστηκα. Επίσης θεώρησα πολύ τυχερό το να γνωρίσω μία Γοργόνα το 2020. Πίστεψα στα θαύματα, πίστεψα στα παραμύθια, πίστεψα σε όλο αυτό που τέλος πάντων μέχρι πρότινος λέγαμε ότι η ζωή είναι αυτό το μονότονο που βλέπουμε. Έτσι λοιπόν και εγώ έζησα το δικό μου παραμύθι. Είδα αυτά τα βίντεο, είδα την κοπέλα, την κυρία που γνώρισα, να είναι μια γοργόνα στα νερά της Καραϊβικής. Τα πλάνα που παρακολουθείτε είναι αποκλειστικά. Πλάνα που μας έχει στείλει η ίδια από την Καραϊβική. Είναι μαζί με μια παρέα λουόμενων παιδιών εκεί στον ωκεανό. Κολυμπούνε, βλέπετε την ομορφιά του τοπίου, τα καταγάλανα, γαλαζοπράσινα στην ουσία νερά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησε απευθείας μαζί της και της λέω συγγνώμη, είσαι γοργόνα. Μου λέει ναι. Λέω, μα εγώ είδα ότι είχες πόδια, ναι, μου λέει, έτσι είμαστε εμείς οι γοργόνες, στην ξηρά, λέει, βγάζουμε πόδια, ναι, στη θάλασσα, χρησιμοποιούμε τα άλλα μας πόδια ή μάλλον αυτό τη μακριά ουρά μας. Η Μπάρμπαρα, φυσικά, από τότε, από το καλοκαίρι λοιπόν του 2020 με τη συγκεκριμένη κοπέλα, είμαστε δύο πολύ καλές φίλες. Τη ζήτησα να μας μιλήσει για την ιστορία της. Ποια είναι, από πού κατάγεται, τι σχέση έχει με την Ελλάδα, πώς είναι να είναι γοργόνα στην Καραϊβική, τι έχει δει εκεί μέσα στο βυθό, τι περίεργα ψάρια και άλλα πλάσματα του βυθού έχει συναντήσει, ποιος είναι ο σκοπός της σαν γοργόνα, τι δουλειά κάνει τέλος πάντων, πώς επιβιώνει,
Όλα αυτά μου τα έχει απαντήσει, μου έχει στείλει αποκλειστικά βίντεο από την Καραϊβική, όπως και αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Και φυσικά μπορείτε να την βρείτε στα social media, στο Facebook και στο Instagram, γιατί θα σας πω πως η συγκεκριμένη Γοργόνα πραγματοποιεί ευχές. Τις ευχές τις δικές σας. Έχουν γενέθλια τα παιδάκια σας, μπορείτε να τις στείλετε την ευχή που θέλετε να κάνει και εκείνη να σας στείλει βίντεο, ως Γοργόνα που είναι, με την ευχή για τα παιδιά σας. Επίσης, συνεργάζεται με πολλές οργανώσεις που βοηθούν τα παιδιά, όπως είναι η Φλόγα, και είναι ανοιχτή στο να συνεργαστεί με διάφορους οργανισμούς και φορείς που φέρουν βοήθεια σε παιδάκια, είτε που νοσούν, είτε που έχουν διάφορα προβλήματα. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το ανθρωποφαγικό κλίμα των ημερών, εκεί όπου μεγάλοι άνθρωποι έχουν εκμεταλλευτεί ψυχές, έχουν εκμεταλλευτεί όνειρα μικρών παιδιών, εκεί όπου σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν ξεχάσει τι θα πει να είσαι σπουδαίος άνθρωπος, κάπου εκεί υπάρχει η Γοργόνα μας που μας φέρει ξανά το παραμύθι στην καθημερινότητά μας. Αυτό λοιπόν είναι το δικό μου μήνυμα αισιοδοξίας απέναντι σε όλα αυτά που ζούμε και βιώνουμε, σε όλα αυτά που έχουν στιγματίσει παιδικές ψυχές και που συνεχίζουν να στιγματίζουν. Πάμε να απολαύσουμε το βίντεο γνωριμίας μας με τη Γοργόνα, που ελπίζω, εκτός από δική μου φίλη, να γίνει και δική σας. Άραγε, πώς θέλετε να ξεκινάς για δουλειά με τέτοια διάθεση? Δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Έχοντας ως σύνεργα μερικά ονόματα μέσα σε ένα πλαστικό τσαντάκι και στην πλάτη να κουβαλάς ό,τι χρειάζεσαι, όταν μάλιστα συνδυάζεται τέτοιος καιρός με τέτοιο μπλε στη θάλασσα. Και όταν έχεις πάρει όλη την ενέργεια από τα παιδιά και έχεις παραμείνει παιδί κι εσύ, όταν ζεις στην Καραϊβική και έχεις μόνο έναν σκοπό. Ποιον? Τη χαρά των παιδιών. Ας βουτήξουμε λοιπόν για λίγο στο φανταστικό κόσμο της φίλης μας με επάγγελμα Γοργόνα. Και ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Αλήθεια, πώς βρέθηκες στην Καραϊβική και ποια είσαι τελικά? Είμαι η Γοργόνα η Νερένια και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι κοντά σας. Η ιστορία μου έχει ως εξής. Ενώ κολυμπούσα ανέμελα στα νερά της Μεσογείου, ξαφνικά χτύπησε το κινητό μου και προς μεγάλη μου έκπληξη άκουσα τη φωνή της αγάπης που χρόνια ευχόμουν να με καλέσει κοντά του. Ήταν σαν όνειρο αυτό για μένα. Αμέσως ξεκίνησα λοιπόν το υπερατλαντικό μου ταξίδι και αφού διέσχισα τους ωκεανούς, βρέθηκα ένα πρωί μαζί του να αλλιάζομαι εδώ ακριβώς, κάτω από το ζεστό ήλιο της Καραϊβικής, στα νησιά του Ξενκέικος, κάτω της Μπαχάμες. Με τι ασχολείσαι εκεί? Με αυτό που αγαπώ πιο πολύ από κάθε άλλο. Με το θαλάσσιο κόσμο και με τα παιδιά. Παίζω με τα ψάρια ολημερής και στέλνω ευχές γενεθλίων, σύμβουλες και ό,τι άλλο χρειάζονται οι μικροί μου φίλοι. Και το μόνο που ζητώ από τους γονείς είναι να βοηθάνε τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο βοηθάω τη Φλόγα, τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, γιατί κάνοντας μία κλίση στο 19-8-13, βοηθάμε να κρατηθεί αναμένη η Φλόγα. Έχω όμως σκοπό να βοηθήσω όπου αλλού με χρειαστούν, όπως το χαμόγελο του παιδιού, το οικολογικό της Βαρδινογιάννη, τους αγγέλους της χαράς, το Make-A-Wish και όπου αλλού μου ζητηθεί. Είμαι πρόθυμη να τα αποκριθώ.
Μπορούμε και εμείς να σου στείλουμε να κάνεις μία ευχή. Θα είναι μεγάλη μου χαρά να τραγουδήσω, να συμβουλέψω ή να ενθαρρύνω όποιο παιδί το χρειάζεται. Οπότε περιμένω και τις δικές σας επιθυμίες. Γονείς, ενημερώστε με, σας παρακαλώ, στείλτε όνομα παιδιού για τα γενέθλια, γιορτή ή ό,τι άλλο αυτά επιθυμούν από τη φίλη του στην Ερένεια. Ακολουθήστε με στο μαγικό μου ταξίδι και όλοι μαζί, να ξέρετε, μπορούμε να δημιουργήσουμε θαύματα. Πώς περνάς λοιπόν τη μέρα σου στο νησί? Γυρνάω από ύφαλο σε ύφαλο και συναντώ τους φίλους μου τα ψάρια. Ψάρια τροπικά, πολύχρωμα, σαλάχια τεράστια που μοιάζουν να πετούν μες στο βυθό. Ακόμα και καλαμάρια συναντώ που λαμπυρίζουν για να μου δείξουν τη χαρά τους. Έχει και θαλάσσιες χελώνες που τρώνε φύκια και μου χαμογελούν. Αστερίες, σμέρνες και παπαγαλόψαρα που τα ακούς να τραγανίζουν τα κοράλια και δελφίνια, πολλά δελφίνια, μικρά και μεγάλα που στριφογυρνάνε χορεύοντας τριγύρω μου. Ένας βυθός φανταστικός, ένας βυθός παραδεισένιος, ένας βυθός σε απόλυτη αρμονία. Ποιο είναι το πιο παράξενο πλάσμα που έχει συναντήσει στο βυθό? Υπάρχουν μικροκαρχαρίες στα νησιά, οι επωνομαζόμενοι λεμονοκαρχαρίες ή καρχαρίες νοσοκόμες, αλλά δεν επιτίθεται. Στα μεγάλα βάθη, στην Άβυσσο, υπάρχουν και πολύ μεγάλοι καρχαρίες και μπαρακούντα, κεφάλαινες και φαλαινοκαρχαρίες που είναι κάπως πιο τρομακτικά και πιο μεγάλα. Αλλά είμαστε όλοι φίλοι και αγαπιόμαστε, οπότε συνυπάρχουμε αρμονικά. Τα πράγματα με τον COVID, πώς πάνε εκεί? Τις προάλλες είχε έρθει μια παρέα πίσω από το βράχο και συζητούσαν δυνατά. Και έτσι τους άκουσα να μιλάνε ακριβώς για αυτό το θέμα. Άκουσα λοιπόν να λένε πως εδώ τα πράγματα με τον ιό είναι ελεγχόμενα και γι' αυτό όλοι φοράνε μάσκα προληπτικά, αλλά όχι αγχωτικά. Οπότε καλά τα πράγματα εδώ. Ευτυχώς βοηθάει, φαίνεται, το ιόδιο, ο καθαρός αέρας και ο ζεστός καιρός, μιας και εδώ η θερμοκρασία είναι σταθερά στους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.
θα θέλαμε μία ευχή για όλους τους τηλεθεατές μας για αυτή τη χρονιά. Μια ευχή. Το 2021 εύχομαι να σβήσει όλο τον πόνο που δημιούργησε αυτή η πανδημία σε όλο τον πλανήτη. Να φέρει ελπίδα, τύχη, αγάπη και χαρά σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά, υγεία, φίλοι μου. Μπορείτε να δώσετε κι εσείς τις παραγγελίες σας για τις δικές σας ευχές. Αυτή, μέχρι τότε θα κολυμπάει, θα παίζει και θα λιάζεται κάπου τριγύρω στα νησιά. Και ποιος ξέρει, ίσως σύντομα ξανακολυμπήσει προς την Ελλάδα και από κοντά να μας πει όλες τις υπέροχες ιστορίες της από το βυθό. Ευχαριστούμε, Νερένια. Σε περιμένουμε. Έτσι, σας προτείνουμε λοιπόν να την ακολουθήσετε στα social media. Τα social media της Νερένιας μας στο Facebook, στο λογαριασμό της Barbara Betty και στο Instagram αντίστοιχα στο λογαριασμό της Mermaid Νερένια. Κάπως έτσι αφήνουμε τη Γοργόνα μας να φύγει για την Άβυσσο και εκεί να συναντήσει τον πατέρα της, τον Ποσειδώνα. Και αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι η Νερένια θα γυρίσει στην Ελλάδα να μας πει ιστορίες από το βυθό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Γοργόνα μας, να της δώσουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Είναι πραγματικά υπέροχη η Καραϊβική και να ευχηθούμε σύντομα και αυτό το καλοκαίρι να ταξιδέψει στις ελληνικές θάλασσες, να βρεθεί στην Ελλάδα και γιατί όχι να μην κάνουμε και μαζί από κοντά μία ακόμη συνέντευξη για να μου μάθει και εμένα πώς μπορώ να κολυμπήσω έτσι ωραία όπως οι Γοργόνες και άλλα μυστικά του είδους της. Αυτό ήταν το like του Σαββάτου. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, ένα ακόμη πιο όμορφο βράδυ και έναν πραγματικά πολύ δυνατό, γεμάτο ευχάριστες στιγμές και εκπλήξεις νέο μήνα.